Είμαστε στα λεγόμενα στο Κατζίδικα, στο Παλαιό Φάληρο. Και όπως θα δείτε, μπορεί να μην υπάρχουν λεφτά, αλλά υπάρχουν χαμηλές τιμές που φέρνουν κοσμοσυρωή. Για του λόγου το αληθές, να δούμε τιμές, Αντώνη μου. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε. Ξεκινάμε εδώ από παπουτσάκι από 15 ευρώ. Ας τα δείξει λίγο ο Δημήτρης ο Κοκοτίνης, 15 ευρώ. Σε όλα τα νούμερα. Σχεδόν σε όλα τα νούμερα. Εντάξει, κάποια συγκεκριμένα νούμερα δεν έχουν μείνει και πολλά. Μην νομίζεις, τα έχουν εξαφανίσει. Τα έχουν εξαφανίσει. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και δίνει 15 ευρώ 15, να πάρει παπούτσια. Βέβαια, ναι. Να κάνουμε. Ρούχα μπουφάν, βλέπω έξω με. Φόρμα τι είναι. Ναι. Μην δείχνουμε μάρκες, δεν θέλουμε. 15 ευρώ παντελονάκια. Αυτό το παντελόνι πόσο κάνει? 15. Εδώ, φούτερ βλέπετε. Να το, φούτερ 15 ευρώ. Με 10 ευρώ. Ακόμα. Για να δούμε, να κάνουμε μια ξενάγηση λοιπόν. Εδώ. Εδώ εγώ θα προσπαθήσω να κρύψω τις μάρκες, τσάντες με 14,5 ευρώ. Όλα αυτά τα μπλουζάκια πόσο κάνουν, Αντώνη? 15 ευρώ έχουμε. Είναι μισή τιμή και ακόμα πιο κάτω κιόλας σε πολλά είδη. Ναι. Παντελόνια εδώ, παντελόνια. Και αυτά, 16 ευρώ τα παντελονάκια. 15 ευρώ, 5 ευρώ. Τι 5 ευρώ, τι 5 ευρώ. 5 ευρώ, ένα παντελόνι. 5 ευρώ ένα παντελόνι, για δείξω μας. Ναι, ναι, ναι. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθούμε τέλος. 5 ευρώ ένα παντελόνι. Είπαμε, το 2012, Αντώνη, θέλουμε να είμαστε πρακτικοί. Γιατί και πολλοί έχουν παράπονα από τους πολιτικούς και άλλοι τόσοι από τους δημοσιογράφους που όλο γκρίνια, γκρίνια, μιζέρια, κρίση, ξανά κρίση και μετά για αλλαγή πάλι κρίση. Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλό να τα δείχνουμε αυτά. Λοιπόν, παντελόνι με 5 ευρώ, ε. Ναι, ναι, ναι. Καλή χρονιά να έχετε, τι κάνετε. Ψάχνουμε για χαμηλές τιμές. Ναι. Βρίσκουμε τίποτα. Έχει, εντάξει. Λέω ότι τελικά, αν το ψάξουμε λίγο και δεν ξέρω πόσο βαριόμαστε ή πόσο δεν βαριόμαστε, βρίσκουμε παπούτσια με 15 ευρώ, ρούχα και μπουφάν με 20. Εντάξει. Εσείς αναζητάτε τα πιο οικονομικά? Βασικά, ναι, ψάχνουμε οικονομικά κυρίως. Είστε φοιτητές ή... Μαθητές, έτσι. Καλή χρονιά, δεν επιθυμείτε. Βλέπω πήρατε πράγμα. Πράγμα πήραμε, ναι. Στοκ. Όχι, στοκ, είμαστε στο Κατζίδικα, το είπαμε στον κόσμο, να λέμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν και με όλα αυτά πώς θα τα πληρώσετε, τα έχετε υπολογίσει? Είναι ένα πεντάρικο όλα μαζί? Περίπου. Ένα... Yeah. Ήρθατε δηλαδή για τόσα ή παρασυρθήκατε, πήρατε παραπάνω, ξέρατε ότι είναι φθηνά? Για τόσα, για τόσα. Τόσα έχουμε να διαθέσουμε, τόσα διαθέτουμε. Πρακτικά για να τα φοράτε κάθε μέρα? Ναι. Για εσάς ή και για την οικογένεια? Είναι για μένα και για τον αδερφό μου. Και 50 ευρώ. Και έρχεσαι να πάρετε οικονομικά φόρμες, μπλούζες με 50 ευρώ. Όλα μαζί. Μια χαρά. Όταν πηγαίνουμε σε ένα μαγαζί, και αυτό είναι το τρομερό, και μπορεί ο ένα πράγμα να κάνει 50. Ένα πράγμα να κάνει 50. Μια μπλούζα ή μια φόρμα. Δεν, το έχετε... δεν πάμε εκεί. Δεν πάμε εκεί τελικά. Ε. Τώρα δεν πάμε. Παλιά πηγαίναμε. Πότε. Όχι, όχι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Να μας πει η κοπελιά εδώ στο ταμείο πόσο κάνουν όλα αυτά. Χτύπησε τα λίγο κοπελιά να δούμε. Εδώ επί τόπου. Όλα αυτά τα πράγματα που πήρε ο κύριος. Φόρμα. Live γίνεται, παιδιά, η εκπομπή. Live, έτσι. Μας βοηθάει εδώ και η κοπελιά στο ταμείο. Μία φόρμα. Δύο φόρμες. Είμαστε στα Στοκατζίδικα, στο Παλαιό Φάληρο. Εδώ με τον φίλο μας, τον κύριο... Παύλο. Τον κύριο Παύλο. Πέρασαμε Χριστούγεννα λιτά, οικονομικά. Οικογενειακά, λιτά, ναι. Και τώρα ό,τι μας περίσσεψε θα δίνουμε εδώ. Εντάξει. Αφού μας περίσσεψε για ρούχα, ε. Εννοείται αυτό. Μάλιστα. Εννοείται. Μάλιστα. Σωστά. Δεν πάμε για να πάρουμε ρούχα, δεν γίνεται. Ωραία. Είπαμε μία φόρμα, δύο φόρμες. 97 και 50 είναι. Λοιπόν, 97 και 50 όλα αυτά που είναι μία, δύο μπλούζες, πώς είπαμε, τρεις μπλούζες. Τρία σετάκια είναι. Τρία σετάκια. Πέσα... Για την οικογένεια, για την οικογένεια. Πέσαμε λίγο έξω, ε. Πέσαμε έξω. Αλλά δεν πειράζει, θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε, τι θα κάνουμε. Για τον αδερφό, έχω έναν αδερφό που λέγεται Φώτη, γιορτάζει, του κάνουμε και ένα δώρο. Εντάξει. Και οικονομικό και σωστό δώρο και πλούσιο. Πλούσιο. Με τόσες φόρμες. Μισό λεπτάκι, δεν είναι και τρεις για τον αδερφό. Μία. Έτσι, ή μία. Άρα, λοιπόν, άρα 50 για μένα και τα υπόλοιπα για τον αδερφό. Καλή χρονιά, με αισιοδοξία εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία και αισιοδοξία, όπως το πες. Και βλέπουμε και παπούτσια με 10 ευρώ. Ναι, είναι πολύ παλιά μοντέλα, σπασμένα νούμερα, δεν υπάρχουν πολλά νούμερα. Συγγνώμη, σπασμένα, ξεσπασμένα. Εγώ αυτό το παπούτσι, άμα θέλω, το παίρνω με 10 ευρώ. Εννοείται. Στο νούμερο 40, εγώ αυτό το παπούτσι, άμα θέλω, αυτό το καφέ, αυτό το καφέ το παπούτσι, το παίρνω σε 10 ευρώ. Εννοείται, βεβαίως. Δεν πάω στο ταμείο και μου λες 15. Όχι. Ή 20. Όχι. Ωραία, αυτό έχει σημασία. Βλέπεις... Λοιπόν. Είπα, ξαναλέω, βρισκόμαστε για να μην νομίζει ο κόσμος ότι κάνουμε και διαφήμιση στα Στοκατζίδικα, στο Παλαιό Φάληρο και από εκεί πέρα ο καθένας ας ψάξει να βρει που είναι τα φθηνά. Ξέρεις, εναπόκειται και στον καταναλωτή να ψάξει να βρει τις καλές τιμές. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Καθόλου, καθόλου. Να περπατήσει και λίγο. Και εμείς το ίδιο. Να δει. Να, και εδώ βλέπετε. Ένα ζεύγος 15 ευρώ. Δύο ζεύγοι 20 ευρώ. Ειδική προσφορά κι αυτή. Δηλαδή, εγώ αν πάρω αυτά και αυτά. Τα μαύρα και τα καφέ ή τα μαύρα και τα γκρι
Τα παίρνω με 20 ευρώ. Ναι, και 3 να πάρεις 10. 30 θα πάρεις. Και 3 να πάρω 30. Και άρα 40. Από 2 και πάνω 10 ευρώ το ζευγάρι. Κυρίες και κύριοι, 10 ευρώ το ζευγάρι τα παπούτσια. Νομίζω ότι ο Αντώνης μας τα είπε όλα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή χρονιά. Στον κόσμο. Και να η απόδειξη, το ταμείο είναι γεμάτο. Ας δείξουμε λίγο το ταμείο. Πλάτη είναι ούτως ή άλλως όλοι οι καταναλωτές. Έτσι. Το ταμείο είναι γεμάτο και ο κόσμος περιμένει να πάρει πράγματα πολύ φθηνά και ενδεχομένως και αρκετά καλά ή ανάλογης ποιότητας με εκείνα που είναι πιο ακριβά. Είναι η ίδια ποιότητα? Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Ούτως ή άλλως δεν είναι ελαττωματικά εδώ πέρα. Είναι παλιό εμπόρευμα, το οποίο προφανώς θα πουληθεί σε χαμηλότερη τιμή. Δεν έχει κάτι. Το λεγόμενο στοκ. Το λεγόμενο στοκ, ακριβώς όπως το πες. Καλή χρονιά, βλέπουμε ότι και εσείς ψάχνετε τα οικονομικά. Εννοείται. Ναι. Γιατί κάνατε την επιλογή να έρθετε στα στοκατζίδικα που λέμε? Γιατί πάντα εδώ έρχομαι, εγώ δεν είναι η πρώτη φορά. Εξοικονομείτε χρήματα με αυτόν τον τρόπο? Ναι, ναι, εννοείται. Τα οποία διαθέτετε, φαντάζομαι, κάπου αλλού. Ναι. Κάπου αλλού. Τέλος πάντων. Τι ήρθατε να πάρετε τώρα, αν επιτρέπετε? Φούτερ μπλούζα, ισοθερμικά από εκεί. Πόσα έχετε σκοπό να διαθέσετε? Το πολύ 50 ευρώ. Βλέπουμε τελικά ότι πολλοί έρχονται εδώ να πάρουν αρκετά πράγματα με το πολύ 50 ευρώ. Τώρα, αν προκύψει 60 ή 70 ή 40, δεν έχει σημασία. Αλλά πάνω κάτω για 50 έρχεστε. Και παρακάτω, αν γίνεται, εννοείται. Δύσκολα τα πράγματα? Το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Δουλίτσα υπάρχει? Εγώ όχι, ο σύζυγος. Τι δουλειά κάνετε? Στο δημόσιο. Πόσα λεφτά σας κόψανε? Τώρα αυτό είναι πικρή ιστορία. Πικρή ιστορία. Αυτό είναι πικρή ιστορία. Είναι αυτό που λέμε, δεν έχουμε ξηραφάκι να ξυριστούμε. Ναι, είναι πικρή ιστορία αυτό. Το λέω για να γελάσουμε και λίγο, γιατί να μας πάρει από κάτω εντελώς. Όχι, όχι. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Να είστε καλά. Υπάρχουν και χειρότερα από εμάς. Υπάρχουν και χειρότερα από εμάς. Χαίρομαι που το παλεύουμε, όπως λέτε. Καλή χρονιά. Παλεύουμε. Καλή χρονιά. Να ξεκινήσουμε με πιο πολύ αισιοδοξία το 2012. Κυρίως με αισιοδοξία. Μας παίρνει από κάτω συνέχεια. Και νομίζω ότι όποιος πατάνε γερά τα πόδια του και φαντάζομαι και εσείς είστε ένας από αυτούς, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Τι να φοβηθούμε μετά από 35 χρόνια δουλειά, τι να φοβηθώ τώρα? Να είστε καλά. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, καλή χρονιά. Γεια σας και εσείς ό,τι επιθυμείτε.